Στη λίστα τους ΔΟΕ με τους πολιτικούς που παρουσιάζουν περίεργο πλουτισμό βρίσκεται ο βουλευτής του Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Γεροντόπουλος. Το πολύκροτο θρίλερ για τους ελέγχους που διενεργούνται από το ΣΔΟΕ στην περιουσιακή κατάσταση πολιτικών προσώπων επανήλθε στην επικαιρότητα με την έγγραφη απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Γιάννης Τουρνάρας, προκαλώντας οξύτατες αντιδράσεις μεταξύ των βουλευτών, οι οποίοι και απέτησαν δημοσιοποίηση των ονομάτων για να μην θεωρούνται όλοι ύποπτοι. Ο κύριος Γεροντόπουλος με επιστολή του αναφέρει πως το Μάρτιο του 2012 η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής του έθεσε ένα τυπικό διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά με την προσωπική δήλωση πόθεν έσχες για το έτος 2010, χρονιά που δεν ήταν βουλευτής. Το ερώτημα, όπως λέει ο βουλευτής, απαντήθηκε άμεσα και επαρκώς, ενώ η επιστολή κλείνει λέγοντας πως η έρευνα αυτή αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργεί πλέον ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός και βελτιώνεται η δημόσια διοίκηση. Στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές βρίσκεται ο φάκελος που έχει καταρτήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε οικονομικού χαρακτήρα αδικήματα. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζήτησε από τον Γιάννη Στουρνάρα να διαβιβαστεί ο φάκελος του ΣΔΟΕ με τα στοιχεία των πολιτικών προσώπων που φέρονται να ελέγχονται στον εισαγγελέα μαζί με πλήρη περιγραφή της κατάστασης. Σήμερα το φως της δημοσιότητας είναι η λίστα με τα 32 ονόματα βουλευτών, μεταξύ αυτών και το όνομα του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Γεροντόπουλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή του απαντά στο δημοσίευμα και αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Μάρτιο του 2012 η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής μου έθεσε ένα τυπικό διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά με την προσωπική μου δήλωση πόθεν έσχες για το έτος 2010, χρονιά που δεν ήμουν βουλευτής. Το ερώτημα απαντήθηκε άμεσα, λεπτομερώς και επαρκέστατα. Δεν ζητήθηκε καμία άλλη διευκρίνηση, διότι η υπηρεσία καλύφθηκε πλήρως. Αυτή τη διαδικασία αφορά η παρουσία του ονόματός μου στον σημερινό τύπο. Το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, οι σημερινοί εντεταλμένοι της πολιτείας διερευνούν και ελέγχουν κάθε πολίτη, πολιτικό ή μη, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργεί πλέον ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός και βελτιώνεται η δημόσια διοίκηση. Είναι μήνυμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο.